βρισκόμαστε σήμερα εδώ πραγματοποιώντας μια συμβολική για αρχή κινητοποίηση στο ξενοδοχείο Εγνατία Hotel, προκειμένου να απαντήσουμε στη θρασίτατη επίθεση της εργοδοσίας, η οποία εκφράστηκε με απόλυση εργαζόμενης, μέλους του σωματείου της, που πρωτοστάτησε μέσα στο χώρο δουλειάς, προκειμένου να διασφαλίσει καλύτερους όρους δουλειάς, να συσπηρώσει τον κόσμο στο σωματείο, να παλέψει κόντρα σε όλα τα αντιλαϊκά μέτρα που μας ετοιμάζουν. Πρόκειται για μια συνδικαλιστική δίωξη και φυσικά δεν είναι τυχαίο το ότι πραγματοποιήθηκε στην παρούσα φάση. Η ίδια η εργοδοσία παραδέχτηκε ότι θα απολύσει και άλλο κόσμο. Ακριβώς αυτός ήταν και ο αλόγος της απόλυσης της συγκεκριμένης εργαζόμενης. Θέλαν να ξεμπερδεύουν μαζί της προκειμένου πιο εύκολα να μπορέσουν να συνεχίσουν την επίθεση σε βάρος και των υπολείπων εργαζομένων. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν αέρα στα πανιά τους. Έχουν αέρα στα πανιά τους από την πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση, από την πολιτική που ακολουθήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και φυσικά από τους εργατοπατέρες του κινήματος, οι οποίοι σφυρίζουν διάφορα. Όπως για παράδειγμα η πλειοψηφία στο Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ομού Θεσσαλονίκης, η οποία απέναντι σε αυτή την εξέλιξη απλά σήκωσε τα χέρια ψηλά και θεώρησε ότι δεν είναι αντικείμενα αυτά που πρέπει να συζητιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Παρ' όλα αυτά, είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι θα υποχωρήσουμε, αν νομίζουν ότι θα καταπιούμε έτσι απλά και αμάσιτα όλα αυτά τα αντιδραστικά στοιχεία που είναι σε εξέλιξη. Θα απαντήσουμε οργανωμένα, μαζικά, μαχητικά και το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κλιμακώσουμε τη δράση μας και εδώ στη συγκεκριμένη εργοδοσία, αλλά και συνολικότερα. Νομίζουμε και εκτιμάμε ότι μια πρώτη και καλή απάντηση και αυτή τη φορά θα είναι η μαζική συμμετοχή στο συλλαλητήριο που είναι προγραμματισμένο για σήμερα το απόγευμα στις 7.30 στο άγαλμα Βενιζέλου και φυσικά δουλεύουμε με όλες μας τις δυνάμεις να προετοιμάσουμε ως Συνδικάτο Επισκεπτικού Τουρισμού την απεργιακή κινητοποίηση απέναντι και στο νόμο έκτρωμα που φέρνει και αυτή η κυβέρνηση προκειμένου να βαθύνει την πληγή στα δικαιώματα των εργαζομένων. Ο οργανωμένος αγώνας είναι τελικά η μόνη απάντηση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.